1-2 τεστ, να πάρουμε το καφεδάκι μας, να ξεκινήσουμε το recording, νέα εγγραφή οθόνης. Καλησπέρα, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα μάθουμε στο Resolve πώς θα κάνουμε το Super 8 look που κάνει την εικόνα μας να μοιάζει εντελώς λες και τραβήχτηκε με film. Και πάμε να το δούμε πολύ γρήγορα πώς γίνεται μπαμ μπαμ χωρίς τρελές διαδικασίες. Είμαστε εδώ πέρα στο DaVinci Resolve. Έχουμε ένα πλάνο που έχουμε για δείγμα. Είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι stock πλάνο, δεν είναι δικό μου. Και ξεκινάμε τα βασικά. Έχω εδώ πέρα ένα αρχείο που είναι ένα overlay. Βλέπετε, έχει εδώ πέρα το κλασικό τετραγωνάκι που είχε το perforation που έπιανε το film. Οπότε γίνεται έτσι. Μόλις επιλέξουμε αυτό εδώ, πηγαίνουμε στο Composite Mode και βρίσκουμε το Multiply. Αυτό αυτόματα έχει σβήσει το άσπρο που είχε και έχει κρατήσει μόνο το μαύρο. Τώρα που έχει κρατήσει μόνο το μαύρο, ήδη έχουμε πάρει από ό,τι βλέπουμε το ωραίο φορμά του Super 8. Πάμε στο Color. Πρέπει να κάνουμε κανένα δυο αλλαγές, να το κάνουμε να μοιάζει κιόλας και αισθητικά και χρωματικά με το Super 8 Film. Εδώ πέρα, όσοι δεν ξέρουν, τα nodes είναι σαν ξεχωριστά βήματα που μπορείς να κάνεις στο Color. Ας κλείσουμε προς το πάνω αυτού. Πάμε στο πρώτο node να του δώσουμε ένα χρώμα έτσι λίγο ψυχροπράσινο που είχαν τα παλιά φιλμάκια. Πάμε στο tint. Το κάνουμε πολύ γρήγορα τώρα. Δείχνουμε τον εύκολο τρόπο. Δεν δείχνουμε για τους τρελούς επαγγελματίες το πώς γίνεται. Και πάμε στο gain να μειώσουμε λίγο το πράσινο ώστε να πάρει ένα mauve χρώμα. Πάμε να το εξορροπήσουμε αυξάνοντας το πράσινο στο γκάμα. Και έχουμε δώσει αυτό εδώ το λίγο πιο ψυχρό look. Πάμε να το κάνουμε λίγο πιο έντονο. Ωραία. Τέλεια. Αυτή είναι η αλλαγή μας. Εδώ πέρα. Άμα το κλείσω το gain θα γίνει πολύ έτσι. Ελπίζω να μην ακούγονται τα πιτσιρίκια απ' έξω, γιατί έχει κάτι πιτσιρίκια που φωνάζουνε. Ωραία, βλέπουμε το πρώτο βήμα μας είναι αυτό, πριν και μετά, η πρασινίλα. Να κλείσω τα clips, να μην μας απασχολεί αυτό εδώ πέρα. Ωραία, και αυτό θα το ονομάσουμε Primary. Μετά πάμε να κάνουμε άλλο ένα εφέ που έχουν τα παλιά φιλμάκια, που ήταν παιδιά θόλα, λες και ήταν ανεστίαστα. Εμείς δεν θα υπερβάλλουμε, θα το πάμε κάπου εδώ. Και άλλο ένα πράγμα που θα κάνουμε σε αυτό το node είναι ότι θα πάμε και θα μειώσουμε το exposure, δίνοντας και ένα fade εδώ πέρα. Και αυτό θα είναι το secondary. Οπα, ξέχασα ένα ρο. Να το. Πάμε να φτιάξουμε ένα τρίτο, στο οποίο θα βάλουμε το noise μας. Εδώ, πάμε να βάλουμε ένα πολύ έντονο noise. Εδώ πέρα πιστεύω είμαστε καλά. Πώς φαίνεται ο ψηφιακός τύπος, ακόμα το λέω noise παιδιά. Γράφουμε εδώ πέρα ότι είναι ο κόκκος μας και πάμε να βάλουμε και ένα πούντο. Ψάχνουμε για ένα flicker, εδώ είμαστε. Το flicker αυτό που θα κάνει είναι, άμα πατήσω play θα το δείτε, να τερμοπαίζει φωτεινότητα του βίντεο. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι πολύ μικρό, οπότε μικραίνουμε το range. Θέλουμε κάτι τέτοιο. Το ονομάζουμε flicker. Άμα δεν ξέρετε πώς, δεξί κλικ, node label. Εγώ το έχω βάλει στο tab και έτσι το έχω γρήγορα.
Αυτό ήταν, παιδιά, ένα πολύ γρήγορο look Super 8 που είναι πολύ διαδεδομένο τώρα πια. Ταιριάζει σε πολλά προτζεκτάκια, από vlogs μέχρι βίντεο clips μέχρι ό,τι γυρνάτε. Ό,τι βίντεο τραβάτε, πιστεύω μπορείτε να βάλετε κάτι τέτοιο μέσα, γιατί είναι πολύ της μόδας. Πολλοί τώρα έχετε ξεκινήσει και φεύγετε από το Premiere και πάτε στο DaVinci, από το Sony Vegas και πάτε στο DaVinci. Και λογικό είναι, και εγώ έφυγα από το Premiere και πήγα στο DaVinci. Όσοι δεν το έχετε δοκιμάσει, έχω link κάτω για να κατεβάσετε τη free έκδοση που έχει. Δεν σε αφήνει να έχεις όλα τα plugins και όλα τα πράγματα που έχει το studio version, αλλά και πάλι μπορείς να κάνεις πάρα πολύ δουλειά, έστω και με τα βασικά. Άμα σας άρεσε το βίντεο, κάντε like γιατί βοηθάει πολύ, κάντε subscribe στο κανάλι για να βλέπετε και άλλα βίντεο σχετικά με το filmmaking, και εμείς θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια σε όλους.